Η ιστορία μας, όταν πέσουμε, θα λέμε την ιστορία μας. Αγαπητοί μου ακροατές, θα σας δείξω ένα στάδιο, όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φυλάδων, πρόκειται εδώ στο τύπο να ρίξει ο γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο. Και είμαστε εδώ μια σύνθετη παρέα, γιατί σε αυτήν την εκπομπή το κόνσεπτ είναι να συναντάμε παρέες που έγραψαν την ιστορία. Αλλά εδώ έχουμε αφορμή την ίδια ιστορία και τρεις διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές παρέες που σε σχέση με αυτήν την ιστορία έγραψαν ιστορία. Πρώτα ο παίκτης ΑΕΚ, ο κύριος Χρήστος Ζούπας. Ευχαριστώ πολύ που πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμητική αυτή πρόσκληση, η οποία είναι έξω από τα καθημερινά μου καθήκοντα και με συγκινεί ιδιαίτερα. Για μας είναι χαρά και τιμή, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές εκείνης της φοβερής προσπάθειας της ΑΕΚ το 1968 που έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Ο κύριος Αντώνης Αντωνίου, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας που βγήκε για εκείνη την επιτυχία και με τον δικό της τρόπο η ταινία του Τάσου Μπλουμέτη έγραψε ιστορία. Πάρα πολύ ωραία ταινία, ναι, να τη δουν όλοι ανεξάρτητα από οπαδική θέση και προτίμηση, να τη δουν γιατί είναι μια ανθρώπινη ταινία, μια σπουδαία ταινία, μια ταινία που μιλάει για την Ελλάδα, μιλάει για την ΑΕΚ, μιλάει για τον αθλητισμό και μιλάει για πλούσια συναισθήματα. Και ο κύριος Αλέξανδρος Μαργαρίτης, ο οποίος έγραψε με το δικό του τρόπο ιστορία για εκείνη την ιστορία, αφού πόσα χρόνια μετά? Γύρω στα 25, το 93 έγινε η καταχώρηση. Το 93, 25 χρόνια μετά το 68, έβαλε εκείνο το μάτς στο βιβλίο Guinness και έχουμε και τα αποδεικτικά στοιχεία εδώ ότι μπήκε στο βιβλίο Guinness ως τον αγώνα μπάσκετ με το πολυπληθέστερο κοινό, 80.000 θυμίζω ήταν, ναι, 80.000. Στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή να είμαι μεταξύ τέτοιων ανθρώπων. Η ιστορία του καθενός είναι η προσωπική του ιστορία. Άλλοι γεννιούνται για να τη γράψουν, όπως ο κύριος Ζούπας. Άλλοι για να την αναβιώσουν, όπως ο κύριος Αντωνίου μαζί με τους άλλους συντελεστές της ταινίας. Και άλλοι να την καταγράφουν. Πώς σας μπήκε η ιδέα να καταγραφεί αυτό το μάτς στο βιβλίο Guinness ως ρεκόρ? Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ερώτηση θα έπρεπε να είναι πώς θα γινόταν να μην καταγραφεί. Ναι, σωστά. Διότι ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν υπήρχε ποτέ, δεν είχε ξανασυμβεί. Και όσο μεγάλο, φυσικά όταν παρακολούθησα τον αγώνα πλάι στον πατέρα μου, ήμουν 13 ετών, δεν είχα σκέψεις για τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Αλλά επειδή το μεράκι μου για αυτή την ομάδα, παύλα ιδέα, και όταν δεν είναι σχήμα λόγου αυτό το κάπα, το καταληκτικό του τριγράμματος, συμβολίζει πολλά πράγματα περισσότερα από τα αθλητικά. Τέλος πάντων, αρχίζοντας να έχω στην ανάγνωση να πέφτουν διάφορα ντοκουμέντα πάνω μου, είδα ότι υπήρχαν και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, μια πολύ σοβαρή έκδοση, υπήρχαν και αθλητικά γεγονότα. Και σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν να μην καταγραφεί αυτό που αφορά και την αγαπημένη μου ομάδα στο κάτω της γραφής. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά κάθε φορά που βλέπω κάποιον από εσάς να μιλάτε για εκείνο το παιχνίδι, κάποιον από εσάς τους παίχτες να μιλάτε για εκείνο το παιχνίδι, είναι σαν να έχει γίνει χθες. Είναι τόσο ζωντανό στη μνήμη σας, στην καρδιά σας, που είναι σαν να έχει γίνει χθες. Αυτό είναι αλήθεια. Θυμάμαι ότι τελειώνοντας, έλεγα, Θεέ μου, κάνε με να μην ξεχάσω ποτέ για τούτη τη βραδιά. Ήταν ίσως μια ιστορία η οποία εξέφραζε μια ολόκληρη εποχή. Ήταν μια ιστορία βγαλμένη από τα σπλάχνα αυτής της ελληνικής γης, που μπορεί φτωχόπαιδα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος να ξεκινήσουν
μία προσπάθεια στο άγνωστο και χωρίς να το καταλάβουν, με την πολύ σκληρή δουλειά, με την καθημερινή δουλειά, την επίπονη δουλειά, να φτάσουν στην κορυφή. Κανείς δεν το πίστευε ότι μπορούσε η ΑΕΚ ποτέ να φτάσει τόσο πολύ ψηλά, παρά μόνον αυτοί που βιώναμε κάθε μέρα μέσα στα πέτρινα χρόνια των γηπέδων, γιατί πέτρινα και τα... Και τα γήπεδα. Αυτό ήταν το τραγικό. Με τα παπούτσια τα περίεργα, τα λιβιέλα που τρυπούσαν κάθε λίγο και έπρεπε να τα αλλάζουμε, ότι μπορούσαμε να φτάσουμε στην κορυφή. Το έχω ονομάσει το γεγονός το θαύμα της ΑΕΚ των Ελλήνων. Και όταν λέω το ΑΕΚ των Ελλήνων, εννοώ και στον αγωνιστικό χώρο, που είχαμε μόνο έναν Αμερικάνο, αλλά Γιώργο. Και στις εξέδρες. Άλλο συγκλονιστικό γεγονός. Και εξάλλου το σύνθημα ήταν ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη. Και Ευρώπη ήταν η κατάληξη, η κατάκτηση της κορυφής της. Αυτό. Και ήταν αμιγώς ελληνόπουλα. Παιδιά, βγαλμένα από τα σπλάχνα αυτής της γης. Μην ξεχνάς, 4 ήταν τη Θεσσαλονίκη, άλλος από τον Κολωνό, άλλος από τον Ρημιτό, άλλος από την Νίκαια. Αυτό δείχνει το μεγαλείο αυτής της χώρας. Είδατε που στον πρόλογο που έκανα είπα ότι κάθε φορά που ακούω κάποιον από εκείνη την ομάδα να μιλάει για εκείνη την ομάδα είναι σαν, σαν να το είσαι χθες, όχι πριν 50 τόσα χρόνια. Είδατε πόσο, με τι ενθουσιασμό, με τι νοσταλγία, με τι πάθος μιλούν 50... Μα έτσι ζούσαμε και την εποχή εκείνη, με τέτοιο τρόπο αντιμετωπίζαμε τα γεγονότα. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι είχαμε τέτοιο θράσος και τέτοιο θάρσος, ώστε δεν υπολογίζαμε κανέναν αντίπαλο. Ίσως δεν είχαμε γνώση λεπτομεριών, λόγω έλλειψης τηλεοράσεως ή λόγω άλλων μέσων επικοινωνίας. Και ποιος είναι ο αντίπαλος, ώστε να τρομάξετε. Τι σημαίνει Τσέσεκα Μόσχας, ή τι σημαίνει Σίμενταλ Μιλάνου, ή τι σημαίνει Σλάβια Πράγας, οι οποίες ήταν οι ομαδάρες της εποχής εκείνης. Τι θυμάστε από εκείνη την ομάδα? Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ είμαι ποδοσφαιρικός. Ναι. Το μπάσκετ δεν με συγκινούσε εκτός από τη στιγμή που άρχισε η ΑΕΚ να κάνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια. Και μην νομίζετε ότι τότε υπήρχαν μέσα στο στάδιο άνθρωποι που ξέραν από μπάσκετ. Ναι, ναι, το ξέρω. Από τους 80.000. Σαν μαγνήτης. Εσείς ήσασταν ο μαγνήτης και εμείς οι καθίτσες. Και μας τράβηξε και μείναμε έκπληκτοι από τη δύναμη που είχε αυτή η ομάδα. Από τη, δηλαδή για κάθε παίχτη νιώθαμε βέβαιος. Βλέπαμε, ξέρω εγώ, το Ζούπα και λέγαμε τι. Πώς την πάει την μπάλα έτσι, το Αμερικάνο, τον Τρότσα, δηλαδή λέγαμε τι. Αυτά τα παιδιά είναι φοβερά. Ήσασταν μέσα? Όχι. Νομίζω ότι ήμουν φαντάρος και είχα έρθει με άδεια και επειδή έμενα εκεί κοντά, ένιωθα τον κόσμο που κατέβαινε και πήγαινε. Από τη Βασιλή Σοφίας νομίζω. Και έβλεπα και λέγα, ρε παιδιά τι γίνεται, ο αγώνας, και δεν πήγατε πότε σαν να βρω να. Και κάθισα έτσι, άκουγα λίγο ραδιοφωνάκι και ήταν, μας είχε κάνει πια, μας είχε βάλει μέσα στο γήπεδο ο Γεωργίου. Μας είχε βάλει μέσα στο γήπεδο για να πιστευτεί η μετάδοσή του. Και ήταν ο ηλεκτρισμός όλος εκείνος μέσα. Και παίρναγε από το ραδιόφωνο και σε καθούσουν κάτω. Και όταν σας φώναξε ο Τάσος Μπουλμέτης για να το κάνετε αυτό ταινία, τι σκεφτήκατε? Κοίτα, πρώτα απ' όλα, τι ωραία πράγμα που είναι αυτό το ιστορικό γεγονός να γίνει ταινία. Εγώ θαυμάζω τους Αμερικάνους, οι οποίοι οι περισσότερες ταινίες τους λένε αληθινή ιστορία. Και κάνουν την ιστορία τους, είτε σε αθλητικά γεγονότα, είτε σε πολιτικά, είτε... Και οι άνθρωποι αξιοποιούν αυτά που έκανε ο λαός τους. Ακόμα κι αν είναι αρνητικά. Αληθινές ιστορίες. Ακόμα και αν είναι Bonnie και Clyde, ακόμα και αν είναι, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα που πήρανε οι Celtic και αυτά και ο προπονητής πήρε μια ομάδα από εκεί και την πήγε εκεί και όλες αυτές τις αληθινές ιστορίες. Όταν λοιπόν είπε θα κάνουμε το 68, επιτέλους ρε παιδάκι. Ήσασταν μέσα? Μέσα με τον πατέρα μου, ναι. Ένα παιδί που τότε ήταν 13 ετών, σήμερα τι θυμάται από... Εγώ την προσωπική μου μνήμη θα ανακαλέσω και θα σας πω ότι θυμάμαι το βουητό, το τρομερό βουητό, το πλήθος. Θυμάμαι το τάβλι που από τις 4 ο αγώνας ήταν 8.30 και από τις 3 πηγαίνανε. Οι αστυνομικοί βοηθούσαν τον κόσμο να καβαλήσει στις εξέδρες, γιατί το στάδιο έχει ένα πολύ ψηλό, το διάζωμά του αρχίζει με ένα πολύ ψηλό και έχει κάτι δύσκολες σκάλες. Και οι αστυνομικοί βοηθούσαν τον κόσμο να ανέβει απάνω, στείνανε τάβλι και παίζανε χαρτιά.
Ήταν ο αείμνηστος ο Συρίγος, έπαιρνε συνεντεύξεις, υπάρχει στην αθλητική ηχό, την έχω αυτή. Έπαιρνε συνεντεύξεις από τον κόσμο πριν από το μάτς, πώς θα περνούσαν οι ώρες. Μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη το ότι εκτός από το κεντρικό ταμπλό του σκορ, υπήρχε και ένα ταμπλό στα προπήλαια κοντά, γιατί οι άνθρωποι που ήταν στο 1 τρίτο του σταδίου του Καλλιμάρμαρου δεν βλέπαν αγώνα. Είχαν μπει μέσα, αλλά δεν βλέπαν αγώνα. Ακούγαν τις φωνές των άλλων που πανηγυρίζαν τα καλάθια και βλέπανε το σκορ από το δεύτερο ταμπλό που ήταν εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν άτυχοι μόνο αυτοί που μείναν απ' έξω και αυτοί που θεώρησαν τον εαυτό του τυχερό που μπήκε, δεν βλέπαν όλοι. Επίσης, θυμάμαι ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτή τη συνένωση όλων των Ελλήνων που λέμε, ήταν ο κοφερασιέ της εποχής, ο τεράστιος, ο Γιώργος ο Οικονομίδης, ο οποίος σε κάποια στιγμή μας ισοφάρισε η Σλάβια, πήρε το μικρόφωνο και έκανε χρέη αρχηγού Εξέδρας. Θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του. Ακούγεται και στη μετάδοση στο δισκάκι το περίφημο του Γεωργίου. Και λοιπόν λέει: πάμε όλοι μαζί τώρα. Και ξανά άναβε η Εξέδρα. Έχετε ένα μετάλλιο. Ναι. Θα μας το δείξετε. Και θα μας πει και ο κύριος Ζούπας πότε τους το δώσανε, γιατί αυτό, μέσα στον αγώνα δεν τους το δώσανε. Μέσα στον αγώνα, καταρχάς, το κύπελο, το original της εποχής εκείνης, ήταν ένα κρυστάλλινο βάζο βοημίας, το οποίο ήταν ουσιαστικά μεγάλης αξίας και το οποίο έγραφε πάνω για τον αγώνα στα λατινικά. Ναι. Αυτό λοιπόν το βάζο, προκειμένου να... Με ποτηράκια. Να σπάσει και να γίνει θρύψαλα, δεν το φέρανε στον αγώνα, μέσα σε τέτοια κοσμοσυρωή. Και βρήκε η διοίκηση της ΑΕΚ ένα άλλο κύπελο, έτσι... Δύο-τρία απονεμήθηκαν. Σιντερένιο. Και το απονείμαμε στον Αμερικάνο, ο οποίος Γιωργάρας το πήρε και το πήγε στο σπίτι του. Και κοιμόταν τρεις μέρες μαζί του αγκαλιά. Και εμείς, επειδή κάθε μέρα είμαστε καλεσμένοι σε κάποιο γεγονός, σε κάποια εκδήλωση, σε κάποια έτσι... τιμητική παρουσίαση. Ναι, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε το κύπελο και δεν ξέραμε πού ήταν το κύπελο. Δεν μας είπε ο μαγάσας ότι το πήρε και κοιμόταν τρεις μέρες μαζί του. Πριν κοιμηθεί τρεις μέρες μαζί του, πήγε στο Ζαμπέτα το βράδυ. Ναι. Και γλέντισε μόνος του με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του τότε. Ναι. Ενώ η ΑΕΚ γλέντισε στην Εράιδα. Ναι. Για το γεγονός αυτό και για την απαγωγή του κυπέλου, κλήθηκε σε απολογία αργότερα ο Αμερικάνος. Εντάξει, ιστορία είναι αυτά. Και την ώρα. Το περίου ο λόγος. Μετάλλιο. Αυτό θυμάστε πότε σας το έδωσαν. Ομολογώ ότι εάν έρθετε στο ιατρείο μου και δείτε που έχω φτιάξει ένα κάδρο με τα μετάλλια που έχουμε πάρει, έχω γύρω στα 5-6 τέτοια. Αυτό είναι το συγκεκριμένο, λέει, για τον αγώνα. Είναι το συγκεκριμένο. Τώρα πότε μας το δώσανε, αν δεν κάνω λάθος, μερικούς μήνες μετά, σε κάποια εκδήλωση που έκανε η επίσημη διοίκηση της ΑΕΚ. Τότε ήταν που πήραμε το μετάλλιό μας. Την ταινία γίνονται και οι, όχι αναφορές, δεν είναι καν αναφορές, είναι ταυτόχρονα πράγματα, στις καταβολές της ΑΕΚ. Είναι παντού ευδιάκριτο μέσα στην ταινία. Άλλωστε ήταν και διαφορετική εποχή. Οι άνθρωποι που είχαν έρθει, οι Μικρασιάτες, οι άνθρωποι που είχαν έρθει από την Σμύρνη, ήταν πολύ πιο κοντά στην εποχή και τα ζούσαν όλα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο συναισθηματικά φορτισμένοι σε σχέση με το... με το σήμερα. Αυτό όλο πώς το περάσατε στην ταινία? Κοίτα, αυτό το πέτυχε ο Τάσος. Ο Τάσος που δεν είναι μόνο ο σκηνοθέτης, είναι και ο σεναριογράφος. Αυτός μαζεύει και φτιάχνει το πάση και αξιοποιεί το ένα μετά το άλλο, πετραδάκι, πετραδάκι, για να γίνει ένα οικοδόμημα ωραίο. Εμείς κάναμε αυτά που μας έλεγε. Κάναμε κι εμείς, πώς το λένε, ακολουθούσαμε τον προπονητή μας. Αυτό εκφράστηκε απόλυτα με τέσσερις λέξεις που είπε ο Καφετζόπουλος, με την προφορά την πολίτικη. Θα κάνουμε ένα κλου. Αυτό τα λέει όλα. Θα φτιάξουμε ένα κλου. Στα γυρίσματα της ταινίας, ήσασταν και οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία ναι, φίλοι της ΑΕΚ, ο Καφετζόπουλος, ο Μιεροκλής, ο Βούρος, στη συντριπτική πλειοψηφία. Φίλοι της ΑΕΚ, πώς περνάγατε? Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Είχε πολύ πλάκα. Είχε πολύ πλάκα. Εγώ έμεινα στις αστείες στιγμές της ταινίας, δεν συμμετείχα στις δραματικές, που θα μ' άρεσε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε τώρα, μπορούμε να παίξουμε όλα. Αλλά εκεί είχε πολύ πλάκα. Είχε πλάκα, δηλαδή στο γύρισμα ήταν
Αρκετές φορές σταματάγαμε τη σκηνή γιατί γελάγαμε και δεν μπορούσαμε να. Ότι γελάγαμε ηρεμιστικά και. Α, τελειώσουμε τώρα. Α, ωραία. Και καλά να πάθει ο Αυγουστίδης που είναι και έγκτζης, που δεν είχε την πίστη της νίκης, αλλά τον παρέσυρε και ο μαέστρος και αναγκάστηκε άσχετα αν παντρευτήκε μια πολύ ωραία κοπέλα, εντάξει, γιατί έλεγε αν νικήσουμε θα παντρευτώ, έταξε στην οικογένεια. Θέλεις να χάσουμε? Θα φάμε μια σαραντάρα κάργα. Τι να της πω? Πες ότι θα την πάρεις μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ. Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα. Και θα κερδίσουμε σίγουρα. Είσαι καλά. Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωσε η Μακαρίτης? Εντάξει, έχουμε χρόνο. Άσε εγώ τι τράβηξα. Μου δώσανε να οδηγήσω την νεκροφόρα. Η οποία νεκροφόρα ήταν ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω πού το βρήκανε. Είναι κάτι. Πρόσεξε να δεις. Κάθε 100 μέτρα άδειαζε το ψυγείο με νερό και έπρεπε να του βάζουμε νερό και να ξαναγυρίσεις με πίσω. Έβραζε η μηχανή, δεν είχε φρένα. Τι μου λέγανε, θα πάρεις την κατηφόρα και πρόσεχε που θα σταματήσει. Πάταγα φρένο, τίποτα, τίποτα. Ετοιμήτε να σας βάλουν κασκαντέρ. Ναι, το πήγαινα στο πεζοδρόμιο τη Ρόδα να φρακάρει να σταματήσουμε και ερχόντουσα με τα ποτιστήρια και εμείς. Πέρασε, πάτε, πέρασε αυτό. Να, ωραία στιγμή. Ωραία δεν στιγμή. Πέρασε, έμεινε. Ναι. Ήταν ωραία. Και να σκεφτείς ότι ξεκίνησε για να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Ναι. Και από τις περιγραφές και τις διηγήσεις, διότι σπατάλησε πάρα πολύ χρόνο ο Τάσος ο Μπουλμέτης σε συζητήσεις μαζί μας. Mm. Δηλαδή, μόνο μαζί μου κάθισε πάνω από 3 ώρες. Ναι. Και από αυτό έχτισε μέσα στο μυαλό του ολόκληρο το σενάριο της ταινίας. Διότι δεν το είχε στο μυαλό του να αρχίσει να κάνει μια τέτοια ταινία. Έλα όμως που οι αληθινές περιγραφές από όλους που πήρε, από τα παιδιά εννοώ, τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην όλη προσπάθεια, άλλαξε το σκηνικό και φτιάχτηκε αυτή η εκπληκτική ταινία. Και κράτησε μια πολύ ωραία ισορροπία. Έτσι. Ανάμεσα στην ηθοπλασία και το ντοκιμάντερ. Κράτησε μια ισορροπία καταπληκτική. Και δίνει στίγματα εκείνης της εποχής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ώρα που χορεύαμε στην Εράιδα το βράδυ. Μάθαμε για το σκοτωμό του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Συγκλονιστικό για μας γεγονός, για αυτή που παρακολουθούσαμε. Αλλά αυτό είναι η χαρά και η λύπη. Να. Και είναι συγκλονιστικό, τώρα που το λέτε, έχει ο κύριος Αλέξανδρος το περιοδικό της εικόνες εκείνης της εποχής. Με τον κύριο Ζούπα εξώφυλλο. Πρώτα εξώφυλλο. Και να μας εξηγήσει και κάτι που είναι απορία μεγάλη. Βεβαίως να μας εξηγήσει. Όπου είναι μισό ή σχεδόν μισό το θυμάμαι μνήμης. Η επιτυχία Τσάικ και το άλλο μισό ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Λοιπόν, η εξήγηση δική μου είναι ότι οι πολύ φορεμένες, οι τριμμένες, οι φανέλες, οι ξεπλημμένες και τα φλας τις ασπρίζανε. Το σήμα βγαίνει κανονικά κίτρινο γιατί ήταν καινούριο ραμμένο. Πολύ παλιά σωστά. Φορούσατε ρόμβο σήμα. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει κάποια αίσθηση σε κάποιους ότι φορούσαμε άσπρες φανέλες? Όχι βέβαια. Αυτή είναι κυτρινόμαυρη φανέλα. Αυτή είναι κυτρινόμαυρη. Αλλά. Τα χρώματα της εποχής ήταν όλα ξεφτισμένα, μην ξεχνάς. Από εξάλλου, αυτή πλένατε και την ξαναβάζατε. Θυμάσαι τα σοβρακάκια που είχαμε. Τα σατέν. Που τα σατέν, που γυαλίζανε και σκιζόντουσαν. Τα απίστευτα πράγματα. Οι φανέλες, οι πραγματικές, ήρθανε αφού κατάκτησαμε το κύπελο. Από την Αμερική που έφερε ο Μίλας με το ΑΕΚ εδώ, την κίτρινη και τη μαύρη. Φοβερές εμφανίσεις. Αν είναι δυνατόν. Αλλά την εποχή εκείνη μέχρι να πάμε, μέχρι το 68. Είμαστε γελιογραφία. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και για τις αναμνήσεις και για τις χειροπιαστές αναμνήσεις. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να είμαι με έναν από τους Αγίους της αθλητικής μου θρησκείας και με έναν άνθρωπο που εκτιμώ καλλιτεχνικά πάρα πολύ και που είμαι ευτυχής που ανήκουμε και στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Γιατί ΑΕΚ είναι ιδεολογία, δεν είναι πάνω ομάδα. Πάνω απ' όλα. Είναι και ομάδα. Είναι και ομάδα. Οι άλλες είναι ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην υγεία σας, σας εύχομαι. Να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείτε. Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας. Προσφυγικά. Ανέβα πρώτο, ζουτάρι και ισοφαρή 460-60. Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο. Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί Μαυρατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα σκοτήσει αύριο με αυτό το γεγονός. Γιατί το πιστεύαμε.